Με την πολιτική κόντρα για τις ευθύνες στην τραγωδία των Τεμπών να συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, υπουργός και δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αδειάζουν τον Κώστα Καραμαλή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους για τη στάση που κρατά. Στη θέση του δεν θα έβαζε υποψηφιότητα για βουλευτής, δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες να διαμηνύει ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της για την υπόθεση των Τεμπών, κάνοντας λόγο για κομματική σπέκουλα από την αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος Σπύρτζης, που ζήτησε τον ποινικό έλεγχο για την περιβόητη σύμβαση 717, δήλωσε ότι η σύμβαση αυτή δεν συνδέεται με το δυστύχημα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τα κόμματα αρχίζουν να μπαίνουν σε πορεία ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε τα πρώτα 28 ονόματα του ευρωψηφοδελτίου της, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα οι υποψήφοι που θα συμμετάσχουν στις προκριματικές εκλογές. Θα τα δούμε όλα. Είναι δίπλα μου στο στούντιο ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη, Γιάννης Χριστάκος στις Βρυξέλλες, Εύη Καλίνη στη Θεσσαλονίκη και ο αστυνομικός μας συντάκτης Μαρίνος Αλιφέρης για τη σύλληψη αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε σε κύκλωμα μαστροπών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου μας. Ξεκινάμε με τις εξελίξεις στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Παρά τη στήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή σε σχέση με την εθνική τραγωδία των Τεμπών, 1-1 γαλάζια στελέχη ανάμεσα τους και ο Υπουργός Δικαιοσύνης αδειάζουν τον πρώην Υπουργό για τη στάση που τήρησε μετά το τραγικό δυστύχημα. Αν μιλάμε λοιπόν στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών, σας έχω απαντήσει. Δεν θα βάζετε υποψηφιότητα. Εγώ ναι. Μάλιστα. Εγώ ναι. Καθαρό. Αλλά αυτό είναι εγώ. Και δεν υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα που έχουν παραδώσει την έδρα τους. Εγώ μπορεί να είχα αυτοκτονήσει αν μου είχε συμβεί αυτό. Εγώ δεν θα άντεχα αν μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ προσωπικά ναι, θα παρετούμουν από την ασυλία. Να μην κομματικοποιείται το δυστύχημα ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια για την απόδοση ευθυνών για την εθνική τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Και αναρωτιέμαι αυτοί που μιλούν για συγκάλυψη σε τι ακριβώς αναφέρονται. Θα συμβούλευα λοιπόν όλες και όλους να μην κάνουν πολιτική σπέκουλα πάνω στο ζήτημα των Τεμπών, να σας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει απρόσκοπτη τη δουλειά της. Τελικά αυτή θα αποδώσει ευθύνες. Δεν υπάρχουν απριόρι ένοχοι, δεν υπάρχουν απριόρι αθώοι. Με δύο αναρτήσεις του, με σήματα ένα τζάκι και μια άδεια πρωθυπουργική καρέκλα, ο Στεφανός Κασελάκης ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποιο τζάκι καλύπτει τον Τζάκι Καραμαλή και ποιος πρωθυπουργός αποουσιάζει από τη Βουλή με ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Μετά το αίτημά του για σύσταση προανακριτικής για τη διερεύνηση τυχών δικών του ποινικών ευθυνών για τα Τέμπη, ο Χρήστος Πύρτζης δηλώνει ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση και την εθνική τραγωδία. Η ολοκλήρωση ενός έργου, οποιοδήποτε έργου, δεν μπορεί να συνδέεται με οποιοδήποτε δυστύχημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνηθεί. Ο Χρήστος Πύρτζης δίνει άλοθη σε όσους πασχίζουν για συγκάλυψη, τονίζει το Πασόκ, εξαπολύοντας επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν εκθέτουν μόνο τον κύριο Καραμαλή, αλλά πρωτίστως και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας λίγους μήνες μετά την τραγωδία των Τεμπών. Σχετικά με τα υλικά που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία αλλά και την έκρηξη που ακολούθησε τη σύγκρουση, κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές Λάρισας ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Λωρού, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα. Καταδεικνύει με λεπτομέρειες και όλα όσα δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τους κώδικες που αφορούν και τις προανακριτικές έρευνες και τον τρόπο μεταφοράς των αμαξοστοιχειών. Οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών παρακολουθούν πλέον με αγανάκτηση την πολιτική αντιπαράθεση, με ορισμένους να ζητούν ακόμα και την απουσία γαλάζιων βουλευτών από τις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, όπως έπραξε η οικογένεια Πλακιά που έχασε 3 παιδιά στη μοιραία σύγκρουση των τρένων. Εμείς, οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών στον ομό Τρικάλων, ζητούμε τη μη παρουσία της Κατερίνας Παπακώστα από αυτήν τη γιορτινή μέρα για την πόλη των Τρικάλων. Εάν η συγκεκριμένη βρίσκεται στην παρέλαση, ζητάμε από όλους τους παραστάτες, όλων των σχολείων, των συλλόγων, των σωμάτων ασφαλείας και στρατού, φτάνοντας μπροστά της, να μην γυρίσει κανένα στο κεφάλι του. Θα είναι η ίστατη τιμή για τα παιδιά μας. Εύχομαι να μην φτάσω σε ένα σημείο να πω μακάρι να είχα πεθάνει εκείνο το βράδυ, είπε τη μοιραία νύχτα ο 21 ετών Δημήτρης Κωνσταρέλος, ένας από τους πολυτραυματίες της τραγωδίας. Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε εκείνο το βράδυ με το που έφτασα στο νοσοκομείο. Ακόμα και εδώ χαμογελάω. Ένας χρόνος, τραύματα που παλεύω.
Ένας χρόνος με τη σκέψη ότι δεν έχω φτάσει πουθενά, ρε γαμώτο. Ένας χρόνος που δεν έχω κάποιον να κατηγορήσω για όλα αυτά που μου συμβαίνουν. Ένας χρόνος που δεν έχασα το χαμόγελό μου. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο παράλληλες έρευνες. Η μία από τον ειδικό εφέτη ανακριτή για τα αίτια της τραγωδίας και η δεύτερη από την Ελληνίδα Ευρωπαία Ανακρίτρια για τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717 για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρόμου.